Καλησπέρα σε όλους. Ξεκινάμε και το σημερινό live. Σήμερα φίλοι μου, 23/12/2021. Τα περιμένουμε πάλι να μπουν οι φίλοι μας μέσα. Θα κάνω ένα πρόλογο και θα ξεκινήσουμε αύριο παραμονή Χριστουγέννων. Οπότε κοιτάξουμε να μιλήσουμε και λίγο για τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, κάτσε να δούμε εδώ πέρα. Θα γράψω ένα καλησπέρα στα σχόλια για να μου στέλνετε εδώ τα θέματα και αν έχετε κάποιες ερωτήσεις ή θέματα που μπορούμε, έτσι. Περιμένουμε λίγο να έρθει το μήνυμα σε όλους για να μπείτε. Μάλιστα. Λοιπόν, φίλοι μου, θα ξεκινήσουμε λόγω Χριστουγέννων. Θα πούμε δύο λόγια για τη χριστική συνείδηση. Η χριστική συνείδηση είναι, θα λέγαμε, το συλλογικό πνεύμα του πλανήτη Γη. Οι άνθρωποι που έχουν καταφέρει και έχουν εναρμονιστεί με τη συλλογική συνείδηση του πλανήτη Γη, αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαμε να πούμε ότι λέγονται Χριστοί. Έχουν καταφέρει να ενώσουν τη συνείδησή τους με τη συλλογική, ομαδική, θα λέγαμε, ας το πούμε, ψυχική ενέργεια του πλανήτη Γη. Ευχές σε όλους. Μου γράφετε εδώ πέρα, χρόνια πολλά σε όλους, παιδιά. Η έννοια λοιπόν του Χριστού αντιπροσωπεύει το φως, τη συνείδηση μέσα μας που μας κάνει και βλέπουμε καθαρά και όχι μέσα από την πλάνη των σκοταδιών. Κάθε φορά λοιπόν η χριστική μύηση, θα μπορούσαμε να πούμε, όπως σας έχω αναλύσει στα βίντεο, που παρακαλώ να πάτε και να δείτε το βίντεο για τη χριστική συνείδηση για να δείτε στην πραγματικότητα το πώς το κοσμικό δράμα αντιπροσωπεύει τις αστρικές, θα λέγαμε, ζυμώσεις, τις συγκινησιακές ζυμώσεις που περνάει ένας μοιημένος ή θελημένα, έλκει στη ζωή του διάφορες καταστάσεις για να μπορεί να μετατρέψει το σκοτάδι σε φως. Με αυτή την έννοια θα μπορούσαμε να πούμε ότι συγχωρεί και συγχωρείται και μπορεί και ανασταίνεται σε μια διαφορετική κατάσταση απέναντι στα ίδια σενάρια από ό,τι είχε πριν. Οπότε όλο αυτό το κοσμικό δράμα είναι στην πραγματικότητα μια ζύμωση που παθαίνει, ένας βρασμός που παθαίνει στην πραγματικότητα, γι' αυτό λεγόταν και από τα καβύρια μυστήρια. Γίνεστε ένας καιόμενος πλέον άνθρωπος, μια λαμπάδα που το φως συνείδησης καίει, θα λέγαμε, όλη το κερί που αντιπροσωπεύει το σώμα μας, τους φυσικούς δηλαδή φορείς, τους θυσιάζει για τους πνευματικούς σας φορείς, τα πνευματικά σας σώματα. Και έτσι όπως το Άγιο Φως μεταλαμπαδεύεται, θα λέγαμε τις περισσότερες φορές, έτσι και ο Χριστός ανάβει, θα λέγαμε, μέσα στο δικό μας κερί. Είτε έχουμε ένα μικρό κεράκι ή λαμπάδα, στο χέρι μας είναι λοιπόν να γίνουμε κάβυροι, να γίνουμε οικαιόμενοι, να γίνουμε αυτοί που καίνε, δηλαδή μετατρέπουν μέσω της φωτιάς, θα λέγαμε, το κερί σε φλόγα. Ή, για να το πούμε καλύτερα, θα λέγαμε ότι επιτρέπουν τη φλόγα να εμφανιστεί μέσα του κεριού. Άρα, φίλοι μου, η φλόγα ήδη υπήρχε, το φως ήδη υπάρχει μέσα σας, απλά θα πρέπει να ενεργοποιήσετε μερικούς μηχανισμούς για να εμφανιστεί η φλόγα και να ξεκινήσει ο μετασχηματισμός των κατωτέρων σε ανώτερα επίπεδα. Του μόλυβδου σε χρυσό, που λέγανε οι αλχημιστές, ή το κερί, θα λέγαμε, να μετασχηματιστεί σε φλόγα. Διαλέξανε αυτές τις ημερομηνίες, γιατί όπως έχουμε πει, όπως πάνω έτσι και κάτω, και ό,τι κάνουμε καθ' εικόνα και ομοίωση με το σύμπαν, μας βοηθάει καλύτερα στην εναρμόνιση.
Οπότε με την έννοια του φωτός, του ήλιου, που μας δίνει τη μεγάλη μέρα να βλέπουμε παραπάνω, έξω από τα εγώ, γιατί η σελήνη θα λέγαμε τα εγώ. Οπότε κάθε φορά το φως του ήλιου, επειδή ο ήλιος κατεβαίνει θα λέγαμε, και είναι σαν να έρχεται μια νύχτα στη γη, στέκεται ακίνητος για 3 μέρες, εισαγωγικά, και μετά ξεκινάει την άνοδο. Αυτή η άνοδος αντιπροσωπεύεται λοιπόν τα Ηλιούγεννα, δηλαδή με τα Χριστούγεννα. Επειδή έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, δεν θα αναφερθώ τόσο πολύ, απλά θα σας πω ότι όλα είναι παραβολικά και κάθε φορά που βλέπετε τη λέξη Χριστός σε όλα αυτά τα πράγματα που βλέπετε και ακούτε, θα εννοείτε το φως, το συνδυσιακό φως μέσα σας. Και τα θαύματα δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα θαύματα που κάνει μέσα σας το φως όταν ξεκινάει και σας βγάζει από τον τάφο. Όταν θα λέγαμε εμείς εκγεννητής, από τη γέννησή μας δηλαδή, τυφλή μέσα στη λύθη, έρχεται ο φως και μας, έρχεται το φως του Χριστού και μας δίνει, θα λέγαμε, το φως να δούμε. Αυτό ακριβώς συμβαίνει λοιπόν και στην ανθρωπότητα. Γεννιόμαστε τυφλοί, γεννιόμαστε μέσα στη λύθη και λίγο λίγο αυτό το φως μέσα της ψυχής μας, όσο το μεγαλώνουμε, το τρέφουμε, μας κάνει να βλέπουμε ξανά. Ο εκγεννητής λοιπόν τυφλός δεν είναι τίποτα άλλο παρά τον άνθρωπο, τον εκγεννητή μέσα στη λύθη, που το φως της συνείδησής του τον κάνει και ξαναθυμάται. Τον κάνει και βιώνει την πραγματικότητα και όχι την πλάνη των κατωτέρων σωμάτων. Μέσα στη δική σας φάτνη λοιπόν, φίλοι μου, μέσα στο δικό σας θα λέγαμε σώμα, μέσα στα ζωώδη πράγματα, τα εγώ σας, γεννιέται αυτός ο μικρός Χριστούλης. Από τη Θεοτόκο ψυχή σας, την Παναγία δηλαδή, την Πανάγια ψυχή σας που έχουμε όλοι, γιατί όλες οι ψυχές είναι Άγιες, γιατί τι κάνουν, όπως είπαμε και την άλλη φορά, αυτή είναι η έννοια της Θεοτόκου, έχουν μαζέψει τις δικές σας εμπειρίες. Τις δικές σας εμπειρίες από τις δικές σας εσαρκώσεις και τη δική σας παρούσα ενσάρκωση. Από τις εμπειρίες σας έρχεται το φως. Και από την ενθύμηση λοιπόν που έχετε κάθε φορά, μεγαλώνετε αυτό το φως μέσα σας για να λάμψει και να σας δείξει τον δρόμο. Πέραν αυτού όμως, φίλοι μου, και τα Χριστούγεννα που παρακαλώ να τα γιορτάσουμε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάει η ανθρωπότητα κατ' ουσίαν και όχι κατά περιουσίαν, και να μην μείνουμε μόνο στα γλέντια, αλλά να μείνουμε πάνω στην έννοια της έννοιας, θα λέγαμε καταρχήν το πνεύμα του Χριστουγέννων. Να μπούμε σε αυτό το πνεύμα της ένωσης, της χαράς, της συλλογικότητας, της συγχώρεσης, της βοήθειας. Και αντί να πλακωνόμαστε στα δώρα, να κοιτάμε να προσφέρουμε πράγματα, όχι στα παιδιά μας μόνο, αλλά σε αυτούς που δεν έχουν. Να κάνουμε εθελοντισμό και έτσι αυτό το πνεύμα του Χριστουγέννου να μας κάνει να νιώσουμε τόσο δυνατοί, πλούσιοι, περιούσιοι και ουσία, για να μπορούμε να μοιράσουμε, θα λέγαμε, το φως της συνείδησής μας, κατά παράδειγμα, και ό,τι άλλο θα λέγαμε μπορούμε. Σε ποιους όμως? Σε αυτούς τους συνανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη και όχι μεταξύ μας, σας είπα, κατά ομάδες, κατά διαχωρισμούς. Αυτόν τον καιρό είναι το σύμβολο της έλλειψης του διαχωρισμού, της πραγματικής ψυχικής ισότητας που όλοι έχουμε σαν όντα κάτω από το ίδιο σύμπαν. Ας προχωρήσουμε και σε άλλα θέματα τώρα, εκτός των Χριστουγέννων. Και μετά, φίλοι μου, θα σας παρακαλέσω να μου γράψετε ο καθένας τι θέμα ή ερώτηση θέλετε να κάνετε για να αναλύσουμε. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι αυτούς τους καιρούς, να προσυμβολήσουμε μερικές γραφές και προφητείες, έχουν πει όλες τις προφητείες για άσχημα πράγματα σχετικά με τον άνθρωπο. Εμείς θα πιάσουμε το συνειδησιακό τμήμα όπως πάντα και θα μιλήσουμε για τη συνείδηση. Όπως έχουμε πει, όλοι οι άνθρωποι στην πραγματικότητα διοικούνται ή σαν ρομπότ, τα λέγαμε, έχει ο καθένας τις δικές του πεποιθήσεις μέσα για το τι σημαίνει η πραγματικότητα για αυτόν. Κάθε άνθρωπος λοιπόν μέσα του έχει συγκεκριμένα προγράμματα που του επιτρέπουν να βλέπει ανάλογα την πραγματικότητα και να παίρνει τα ανάλογα βιώματα. Έχει τον υπολογιστή λοιπόν τον εγκέφαλο και τον χρήστη, θα λέγαμε, τον πραγματικό εαυτό του. Όμως αυτές τις εποχές, Kali Yuga που έχουμε πει, έρχεται, γιατί όλα είναι με συχνότητες,
και όπως πάνω έτσι και κάτω και έτσι και εποχές, έτσι αυτές τις εποχές του χειμώνα θα λέγαμε της γης, μένει το κουφάρι από το δέντρο και μέσα χάνεται θα λέγαμε η ζωντικότητα. Είναι μια χειμερή ανάρκη θα λέγαμε. Έτσι και στην πραγματικότητα φίλοι μου εδώ, στην ανθρωπότητα, ο άνθρωπος έχει ξεχάσει την ουσία της ψυχής μέσα και έχει μείνει στην περιουσία. Είμαστε στην πραγματικότητα σαν να έχουν μείνει τα κουφάρια, τα σώματα δηλαδή, τα περιφερειακά και η συνείδησή μας να μην φτάνει μέσα. Κάθε άνθρωπος λοιπόν δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο θα λέγαμε τα εγώ του. Ένα μάτσο εγώ, ένα μάτσο ρόλι, ένα μάτσο προγράμματα που μόλις τελειώσει η ζωή τους αυτά τα προγράμματα θα χαθούν. Μόλις κατέβει το θέατρο θα εξαφανιστεί. Όποιος δεν θυμάται ότι είναι ο ηθοποιός, όποιος δεν θυμάται ότι είναι ο χρήστης του υπολογιστή. Στην πραγματικότητα οι μοιήσεις αφύπνισης γίνονται για να καταλάβετε ότι είστε εσείς ο χρήστης του υπολογιστή, εσείς ο ηθοποιός. Ο ταυτισμένος όμως άνθρωπος, αυτός που νομίζει ότι είχε ελεύθερη βούληση που δεν ανήκει από την ψυχή του, και θέλω να πω με αυτό ότι οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν ότι έχουν ελεύθερη βούληση επειδή θα λέγαμε στην πραγματικότητα μπορούν και επιλέγουν. Αλλά μπορούν και επιλέγουν. Τι είναι αυτό που τους κάνει θα λέγαμε να επιλέγουν? Κάτι πιο βαθύ. Γιατί σε σένα αρέσει το ένα, σε άλλον αρέσει το άλλο και υπάρχει αυτή η διαφορετικότητα. Είναι τα διαφορετικά προγράμματα που έχουμε μέσα μας. Καθώς μεγαλώνουμε λοιπόν, όλοι προγραμματιζόμαστε. Αλλά επειδή εκείνη την ώρα, σαν παιδιά, δεν μπορούμε να καταλάβουμε, να εξετάσουμε, να ελέγχουμε τα προγράμματα που βάζουμε μέσα μας, πρέπει να μάθουμε προγραμματισμό σε μια ηλικία που δυστυχώς δεν μαθαίνουν στην ανθρωπότητα και δυστυχώς τα προγράμματα παλιά, επιλεγμένα, μένουν στη φύση της ανθρωπότητας και δυστυχώς διοικούν τους περισσότερους ανθρώπους. Περισσότεροι άνθρωποι λοιπόν, αυτό που λένε ελεύθερη βούληση, δεν είναι τίποτα άλλο, τα προγράμματα που έχουν πάρει, θα λέγαμε, από την παιδική τους ηλικία. Ενώ τα προγράμματα πρέπει να έρχονται κατά ψυχική λοιπόν έννοια, κατά το πόσο εσείς είστε καλός χρήστης και υπολογιστής, δυστυχώς τα προγράμματα έχουν μπει παράνομα σαν ιή μέσα στον άνθρωπο, από την οικογένεια, είπαμε, το περιβάλλον και άλλους παράγοντες. Με σκοπό τι? Με σκοπό να κάνουν τον άνθρωπο να ταυτιστεί τόσο πολύ με τη φαινομενική ψεύτικη ελεύθερη βούλησή του, ενώ στην πραγματικότητα τον κατευθύνουν για να απορροφάνε, θα λέγαμε, όλη, θα λέγαμε, την ψυχική ενέργεια που έχει σε κάθε εσάρκωση, για να κάνουν το σκοπό συγκεκριμένων ατζέντων, θα λέγαμε, στρατηγικών, ορισμένων ομάδων προγραμματιστών, ας το πούμε έτσι. Άρα στην πραγματικότητα κάθε άνθρωπος, ενώ νομίζει ότι ζει τη ζωή του, δεν ζει παρά τα προγράμματα που του έχουν βάλει σαν ρομπότ να παίξει. Γι' αυτό λοιπόν φίλοι μου υπάρχει αυτή η λύθη που βλέπετε και όποιος άνθρωπος δεν μπει εσωτερικά να γίνει σε εισαγωγικά προγραμματιστής για να μπορεί να δει ποια προγράμματα τον αντιπροσωπεύουν βάσει του φωτός που έχει μέσα, της ψυχής που έχει μέσα και όχι τα προγράμματα που του έχουν δώσει, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ρομπότ που νομίζει ότι είναι άνθρωπος. Μια τεχνητή νοημοσύνη στην πραγματικότητα που, όπως σας είπα πολλές φορές, η ανθρωπότητα με την τεχνολογία το μόνο που κάνει είναι να δείχνει αυτό που συνειδησιακά συμβαίνει μέσα της στην ψυχική της εξέλιξη. Έτσι λοιπόν φίλοι μου, αυτός που δεν ξέρει λοιπόν ότι είναι ηθοποιός, είναι θα λέγαμε σε αυτή την εποχή τα κουφάρια που έχουν μείνει. Και τα κουφάρια, αφού δεν έχουν ζωτική ενέργεια από μέσα τους, είναι φυσικό να ζουν παρασιτικά και να θέλουν να μείνουν, να ζήσουν, χωρίς όμως την πραγματική πηγή να τους δίνει ζωτικότητα. Και έτσι φτάνουμε σε αυτό το σημείο να καταλάβετε ότι αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα, επειδή το έχει παρακάνει με τον εγωισμό της, θέλει να κάνει τα πάντα κάτω από τα θέλω, θα λέγαμε, της προσωπικότητας του καθένα, της ατομικότητας, της αποκομμένης. Και έτσι λοιπόν αρχίζει και έχει χαλάσει όλα αυτά τα οικοσυστήματα και λειτουργεί παραφύση σε πολλά πράγματα. Αυτή η παραφύση όμως λέγεται παραφύση γιατί δεν είναι η φυσική κατάσταση. Και όταν λέμε κάτι είναι φυσικό, εννοούμε ότι αυτό πρέπει να συμβαίνει για να μπορούν να δουλεύουν οι μηχανισμοί διατήρησης της φυσικής πραγματικότητας. Όταν λέμε ότι κάτι είναι παραφύση, σημαίνει ότι αυτή η παραφύση δεν θα μπορεί να ενεργοποιεί τους μηχανισμούς
αναπαραγωγής της φυσικής πραγματικότητας. Έτσι βλέπουμε αρρώστιες, έτσι βλέπουμε αφανισμών μερικών ειδών, έτσι βλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα που περνάει η ανθρωπότητα τώρα σε όλους τους τομείς, να μην μπορούν να δίνουν τη δύναμη της αναπαραγωγής ακόμα και να βγάζουμε, θα λέγαμε, παιδιά. Έτσι εισέρχεται η εγωική εκείνη τεχνολογία που θα αρχίσει τι να κάνει, επειδή ούτως ή άλλως καταστρέφουμε τη φύση με την παραφύση, θα λέγαμε, κατάσταση ψυχολογική, σωματική, σε όλα τα κέντρα, θα λέγαμε, του ανθρώπου, διανοητική. Αρχίζει λοιπόν ο άνθρωπος να γίνεται ένα έκτρωμα της φύσης, η φύση να ενεργοποιεί τους μηχανισμούς εκείνους για να μπορεί να επιβιώσει και να διώξει το παραφυσικό με την έννοια, έτσι, του υβριδιασμού. Έτσι έρχεται ο άνθρωπος με την τεχνολογία, φίλοι μου, και τι κάνει? Κοιτάει λοιπόν για να μπορεί να επιβιώσει σε ένα χαλασμένο οικοσύστημα, για να μην πεθάνει, να αρχίζει να υβριδιάζει τον εαυτό του. Ένα από αυτά τα πράγματα, θα λέγαμε, είναι αυτά τα διάφορα πράγματα που ακούτε, ο μεταανθρώπος, τα εμβόλια, το ένα το άλλο, οτιδήποτε αλλάζει τη φυσική, θα λέγαμε, ροή, για να μπορεί ο άνθρωπος να αντέξει την παραφύση που έχει φτιάξει εδώ πέρα, το χαλασμένο μηχανισμό πάνω στο φυσικό οικοσύστημα που ζούμε. Σε κάτι βίντεο πιο παλιά, αν ψάξετε, όχι πολύ παλιά, καμιά δεκαριά πριν, σας είχα μιλήσει ότι αυτή την πορεία την είχαν πάρει και οι Greys. Πολιτισμός που μεγάλωσε στη γη, χιλιάδες χρόνια πριν, ας το πούμε μια παράλληλη εποχή στη γη, όπου κάνανε ακριβώς το ίδιο σφάλμα και υβριδιαστήκανε για να μπορούν να αντέξουν, γιατί άλλως δεν μπορούσαν να επιβιώσουν ένα τέτοιο πλανήτη, όπως ήταν η γη. Έφυγαν, θα λέγαμε, από τη γη και πήγαν να μετικήσουν σε άλλες καταστάσεις, γιατί πλέον η γη δεν μπορούσε να υποστηρίξει, θα λέγαμε, αυτά τα όντα. Μεταχλαθήκανε, υβριδιαστήκανε και στην πραγματικότητα σας είπα ότι συμβαίνουν όλα αυτά που έγραψα στην ατζέντα, έτσι, για την κοσμική ιστορία και το DNA, όποιος θέλει να πάει να δει. Ακριβώς αυτό το πράγμα είναι τώρα που σκέφτονται οι άνθρωποι για την εξέλιξη της, θα λέγαμε, ανθρωπότητας. Αν εμείς τελικά θα ζήσουμε σε μια φυσική, θα λέγαμε, κατάσταση και θα παραμείνουμε σε φυσική κατάσταση, ή σιγά σιγά θα μπούμε σε μια πιο αστρική κατάσταση, με την έννοια να μπορούμε να χειραγωγήσουμε εμείς την πραγματικότητα. Βλέπετε, τα αστρικά πεδία, φίλοι μου, δεν είναι τίποτα άλλο σε αντανάκλαση παρά ο κυβερνοχώρος που ξέρουμε όλοι. Το εγώ, επειδή δεν μπορεί να τα καταφέρει στη φυσική πραγματικότητα και θέλει να διασπαστεί και να κάνει ό,τι επιθυμεί ανεξαρτήτως αξίας, όπως βλέπετε και αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία δηλαδή, και χάνονται οι αξίες, μπορεί όμως να το κάνει μέσα στο, θα λέγαμε, πεδίο του κυβερνοχώρου. Ένας άνθρωπος, θα λέγαμε, φίλοι μου, θα μπορεί να κάνει πράγματα μέσα στο ίντερνετ, στον υπολογιστή, που δεν θα μπορεί να κάνει στη φυσική του πραγματικότητα. Παραδείγματος χάρη, ένας ανάπηρος θα μπορεί να βλέπει τον εαυτό του σε ένα avatar, να μπορεί να περπατάει, να τρέχει, και οτιδήποτε άλλα πράγματα μπορούν να συμβούν εκτός φυσικής πραγματικότητας. Έτσι, θα λέγαμε, ξεκινάει μια κατάσταση. Έτσι ξεκινάει μια κατάσταση, φίλοι μου, της εισχώρησης αυτής της ανθρωπότητας, θα λέγαμε, στα αστρικά πεδία. Δηλαδή, τι πιο πολύ στο διανοητικό, στο συγκινησιακό, σε εκείνο το πράγμα που ο άνθρωπος θα έχει αποχωριστεί τη φυσική πραγματικότητα, αλλά θα ζει, θα λέγαμε, σε μια κατάσταση έτσι όπως ήταν πριν έρθει, σε εισαγωγικά, σιγά σιγά στην εσάρκωσή του, θα λέγαμε, στη γη. Μπροστά εκεί λοιπόν πάει, και η φυσική πραγματικότητα που όλοι ξέραμε, σε μια πορεία, αν συνεχίσουμε αυτή την πορεία της πραγματικότητας, θα αρχίσει, θα λέγαμε, να μπαίνει η ανθρωπότητα σε πιο ενεργειακά πεδία. Οπότε όλοι, αφού ξέρουμε το Matrix, ότι απλά είναι, θα λέγαμε, συνειδησιακή κατάσταση κατά την ανθρωπότητα, είναι όλοι σαν να μπαίνουμε στον κόσμο το δικό μας. Αυτό θα έρθει και σαν αντανάκλαση
να μπαίνουμε όλοι σε εισαγωγικά σε συγκεκριμένες καταστάσεις κυβερνοχώρων, σε καταστάσεις θα λέγαμε όπως αυτά που τώρα μετασχηματίζουν, και ο καθένας να μπει μέσα σε μια εικονική πραγματικότητα και να κρυσταλώνουμε θα λέγαμε πραγματικότητες, έτσι που ο καθένας μπορεί να έχει την ατομική του πραγματικότητα μέσω συγκεκριμένων τεχνολογιών. Αυτή η κατάσταση μας φέρει και σε μια συχνότητα όπου θα φτάσουμε και τις ανθρωπότητες, θα λέγαμε, που υπάρχουν σε εισαγωγικά, σε άλλες διαστάσεις που λένε το αγκάθα στα έγκατα της γης. Ένα τέτοιο φαινόμενο, όπου αν και δεν θα ζούμε πάνω στη φυσική πραγματικότητα, θα μπούμε σε μια κατάσταση άλλης διάστασης. Και έτσι τι θα γίνει στο δικό μας τον κόσμο, θα αρχίζουν να εμφανίζονται πράγματα στην πραγματικότητα, σαν να έρχονται στον κόσμο μας, ενώ στην πραγματικότητα εμείς θα πηγαίνουμε με τη δική μας εξέλιξη και την πορεία σε αυτά τα πράγματα που λέγαμε σε εισαγωγικά κολάσεις, σε εισαγωγικά κατώτερες διαστάσεις, σε εισαγωγικά σε αυτούς τους εσωτερικούς θα λέγαμε κόσμους τους οποίους παίζουμε. Λοιπόν, μερικά πράγματα μπορεί να μην γίνονται κατανοητά από όλους, το καταλαβαίνω, όμως στην πραγματικότητα αυτή η εξέλιξη της μηχανικότητας, αυτή η εξέλιξη της αποκοπής από την ενθύμηση του ανθρώπου, θα λέγαμε, στη φυσική του εσάρκωση, θα τον ξαναγυρίσει με έναν τρόπο, θα λέγαμε, σε καταστάσεις όπως είναι όταν πεθαίνουμε και πάμε στα αστρικά πεδία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα να μιλήσουμε, φίλοι μου, αφού φύγαμε από την κατάσταση της μηχανοποίησης του ανθρώπου, και σας έδωξα γιατί οι άνθρωποι στις περισσότερες φορές λέγανε ότι λείπει η ψυχή από μέσα τους. Είναι αυτό το πράγμα που σας είπα. Λείπει η σύνδεση με την ψυχή. Δεν λείπει η ψυχή, λείπει η σύνδεση με την ψυχή. Η συνείδηση δηλαδή δεν μπορεί να νιώσει αυτή την ψυχική κατάσταση. Και πόσο μάλλον την αιώνια ζωή. Άρα τι γίνεται, σαν ζωή μοναδική παίρνει τη φυσική, θα λέγαμε, υπόσταση, θα λέγαμε, του σώματος. Και επειδή δεν είναι μόνο του σώματος, σας είπα, αλλά είναι του εγώ στην πραγματικότητα που ζει μες στο σώμα σας, δεν θα φοβηθεί τι να κάνει, να θυσιάσει το σώμα, αλλά όχι για το πνεύμα, αλλά για το εγώ. Όχι για τον ηθοποιό δηλαδή, αλλά για τον ρόλο, το συγκεκριμένο, το πρόγραμμα που έχει ο καθένας. Λοιπόν, θα προχωρήσω λοιπόν στα θέματα και τις ερωτήσεις, έτσι, που γράφετε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από πάνω-πάνω. Λέει ότι έχει κάποια διακοπή βέβαια. Τώρα δεν ξέρω, παιδιά, εγώ κανονικά από εδώ δεν μου γράφει να κόβεται ή όχι. 22 λεπτά λέει, δεν μου έδειξε κάτι διαφορετικό. Ίσως είναι το ίντερνετ. Τι να πω. Ελπίζω τουλάχιστον μετά που θα το ανεβάσουμε στο κανάλι να είναι όλα και να μην έχουν τις διακοπές αυτές. Εγώ πάντως βλέπω από εδώ πέρα τα μηνύματά σας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κόβεται η φωνή ή ο ήχος, έτσι, να μου πείτε τι εννοείται κόβεται. Και σε μένα κόβεται. Δεν ξέρω, γενικά μπορεί να σταματάει το βίντεο μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, τι να κάνουμε, θα συνεχίσω εγώ και ό,τι γραφτεί. Λοιπόν, ας πάμε στην ερώτηση, λέει ο Στέλιος. Σταμάτη, είχες πει στο προηγούμενο live για τις μύσεις ότι είναι άλλες για τους ανθρώπους που ψάχνουν ισορροπία και άλλες για αυτούς που είναι στην ισορροπία και σκοπό έχουν την αναβάθμιση. Αναρωτιέμαι πώς μπορούμε να είμαστε αντικειμενικοί κριτές για τον εαυτό μας σε κάτι τέτοιο, δεδομένου τον εγώ μας. Έχεις κάτι να προτείνεις σε αυτό? Επίσης, θα μπορούσες να γίνεις πιο συγκεκριμένος στα είδη αυτών των μύσεων? Καταρχήν, είπα, ο άνθρωπος που ξεκινάει και ζητάει τις μύσεις, τους αγώνες, αυτά, έτσι να μοιηθεί κάπου, και όταν λέμε μοιηθεί εννοούμε να γίνει ένα με αυτό συγκεκριμένο, να το καταλάβει, να το πάρει μέσα του, έτσι, αυτό εννοούμε μοιήσεις. Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορούμε εμείς στην κατάσταση της λύθης να το καταλάβουμε, πρέπει να ξυπνήσουμε πρώτα. Άρα ο δρόμος είτε είναι για να φτάσω στην ισορροπία, είτε ακόμα στην αναβάθμιση, δηλαδή είτε να γίνω απλά ένας μέσος άνθρωπος και να μην είμαι ψυχάκιας, έτσι, και να έχω κόμπλεξ και μετά να εξελιχθώ και να φτάσω μέχρι τη χριστική συνείδηση, σας είπα, την κατάσταση εκείνη του τέλειου ανθρώπου, του Χριστού, του Βούδα, έτσι, όλα αυτά τα πράγματα που λένε, βουδική ψυχή, χριστική συνείδηση,
του Κρίσνα, το πνεύμα, οτιδήποτε έχετε ακούσει έτσι, κάθε θρησκεία που φτάνει, θα λέγαμε, σε μια κάποια κατάσταση, αυτό το πράγμα είναι, θα λέγαμε, κάτι που στην πραγματικότητα ο μέσος άνθρωπος, θα λέγαμε, αυτές τις εποχές δεν το φτάνει. Άρα ο δρόμος δεν πάει να πει ότι είναι άλλος για τον ένα, άλλος για τον άλλο. Μία είναι η ψυχική πορεία. Το πρώτο στάδιο, λοιπόν, θα λέγαμε, είναι το δημοτικό, ας το πούμε, κάπως έτσι, και ο άλλος πάει πανεπιστήμιο. Εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε παρά σιγά σιγά από τις δυνάμεις του εαυτού μας, την κατάστασή μας και λίγο λίγο την εξέλιξή μας. Άλλοι άνθρωποι θα φτάσουν σε μερικά ύψη, άλλοι άνθρωποι δεν θα φτάσουν σε μερικά ύψη. Άρα, αντί να καθόμαστε να ψάχνουμε και να κρίνουμε, ας ακολουθήσουμε, όπως είπε ο Χριστός, το δρόμο της ημέρας. Δηλαδή, κάθε φορά κάντε αυτό που πρέπει, το έργο της ημέρας, έτσι, και μη σας ανησυχεί που είστε. Γιατί για να θες να το συγκρίνεις με κάτι άλλο, υπάρχουν άπειρα από πάνω σας και άπειρα από κάτω σας. Και αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να είστε σε ψυχική ισορροπία, να νιώθετε ωραία μέσα σας. Έτσι, να μην είστε ακόμα κάτω από το άγχος του πρέπει κάπου να πάω και να ξεκινήσετε να δώσετε αξία στη διαδρομή σας, είτε στην πρώτη, στην δευτέρα, στην τρίτη δημοτικού, είτε στο γυμνάσιο, είτε στο λύκειο. Το παράδοξο είναι, βέβαια, ότι όσο πιο μεγάλη τάξη έχεις, τόσο πολύ συνειδητοποιείς, καταλαβαίνεις και αποδέχεσαι. Οπότε, σου ξαναλέω, η ερώτηση που κάνεις δείχνει ακόμα ότι έχεις ένα άγχος πάνω σε αυτό το πράγμα και ότι θες να μάθεις πού ακριβώς βρίσκεσαι. Αυτό δυστυχώς σημαίνει σε κατεβάζει πιο κάτω. Έτσι, γιατί όσο πιο πάνω είσαι, τόσο δεν θα σε νοιάζει που βρίσκεσαι, απλά θα συνεχίζεις, θα λέγαμε, το δρόμο σου. Άρα, αυτό το πράγμα, το άγχος, το στρες, η δύναμη, η θέληση που βάζεις, είναι που λέμε κάθε αρχή και δύσκολη, μετά θα αρχίζει να αισιώνει ο δρόμος. Έτσι. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, θα δεις. Δεν χρειάζεται να ξέρεις, αλλιώς θα ήξερες. Λοιπόν, πάμε πιο κάτω. Καλησπέρα στα μάτια. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, παρακαλώ, αυτά που μας εξηγείς έχουν να κάνουν με διδασκαλίες των Guardian Rays? Ασαγιάννα Ντιάν. Ευχαριστώ. Αυτά που κάνουν έχουν να κάνουν με κατανοήσεις, έτσι, και διδασκαλίες όλων, θα λέγαμε, των θρησκειών που εξηγούνται και ξέρουν από κάποιον να τις αποσυμβολήσει. Όλα τα πράγματα λένε το ίδιο σε διαφορετικό χρόνο και τόπο, σας είπα πει για τις διδασκαλίες. Κάθε φορά, λοιπόν, αυτά που σας λέω είναι κάτω από την ουδετερότητα για να σας εξηγήσω τους δύο δρόμους, θα λέγαμε, που υπάρχουν. Υπάρχει η εντροπία, έτσι, που κάτι φτάνει να σε διαλύσει χωρίς συνείδηση, και υπάρχει ο άλλος δρόμος που χρησιμοποιείς την εντροπική ενέργεια πριν σε διαλύσει και την κάνει σαν σφεντόνα, κάτι διαφορετικό, για να μπορείς να ανέβεις και να σε αναβαθμίσει. Οπότε, αν δεν τα καταφέρεις, σε διαλύει περισσότερο και θα λέγαμε σε ένα είδος αποτυχίας, και το άλλο θα λέγαμε ένα είδος επιτυχίας, ότι μπόρεσες και τη χειρίστηκες, όπως όλα τα πράγματα στις διαστάσεις, τις χαμηλές αυτές που ζούμε στη φυσική πραγματικότητα, και τα λέγαμε αναβαθμίζεσαι μέσω των πραγμάτων αυτών. Λοιπόν, οπότε τώρα ακριβώς διδασκαλίες των Guardian Rays δεν ξέρω ποια είναι. Από ό,τι καταλαβαίνω στα αγγλικά, είναι κάτι φύλακες, φυλές φύλακες. Είναι σίγουρο ότι όλες οι διδασκαλίες προέρχονται από την Ατλάντια, θα λέγαμε, εποχή. Και σιγά σιγά μετασχηματίζονται σε κάθε φυλή, θα λέγαμε, που έρχεται εδώ πέρα, της ανθρωπότητας. Επίσης, όλες αυτές οι διδασκαλίες έρχονται από τους ανθρώπους, θα λέγαμε, εκείνους τους πιο ανεπτυγμένους, που ήρθαν εδώ πέρα και δώσανε μαζί με άλλα πράγματα και αυτές τις διδασκαλίες εξελιγμένες. Βλέπετε ακόμα τα ιερά βιβλία, ακόμα και τώρα δεν μπορούν να τα καταλάβουν και έχουν γραφτεί χιλιάδες χρόνια πιο πριν. Άρα σημαίνει ότι η σοφία που υπήρχε τότε, έτσι, μπορούσε να βλέπει πιο μακριά, θα λέγαμε, από ότι εδώ προσωρινά ορισμένα πράγματα. Επίσης, λοιπόν, σίγουρα, λοιπόν, ένα Guardian Rays για σένα εννοείς, γιατί εγώ αυτά τα Σαγιάννα Ντίαν και αυτά τα σας είπα, επειδή δεν τα πολύ ξέρω τι γίνεται τώρα και τα καινούργια ονόματα που υπάρχουν. Όλες, λοιπόν, οι εξωγήινοι πολιτισμοί, οι πιο αναβαθμισμένοι που έχουν περάσει από εδώ πέρα και κοιτάνε τον άνθρωπο, έτσι, με όλα αυτά τα πράγματα που ήρθαν από εδώ πέρα, ίσως και πριν τη δική μας εξελιχθή πορεία της παρούσας ανθρωπότητας, έτσι, έχουν αφήσει απομεινάρια, έχουν αφήσει, θα λέγαμε, βήματα. Γιατί βλέπουν στο μέλλον και μπροστά τους παράλληλους εαυτούς μας, μελλοντικούς εαυτούς μας, να επιτύχουν να φτάσουν σε μια αναβάθμιση, και όπως θα λέγαμε οι μαθητές που είμαστε όλοι, είμαστε ο Οδυσσέας. Τι κάνουμε, λοιπόν?
Ξεκινάμε ψάχνοντας να σηκώσουμε το βράχο. Ο βράχος πάντοτε είναι το παρελθόν. Είναι η κληρονομιά. Εκεί θα βρούμε το σπαθί και τα σανδάλια, θα λέγαμε, έτσι, του πατέρα μας. Δηλαδή θα μας δείξει τον δρόμο και τη δύναμη, έτσι, τα εργαλεία που έχουμε. Έτσι όλοι σαν το Θησέα προχωράμε και πρέπει να σηκώσουμε, θα λέγαμε, την πέτρα, το λίθο. Να ξυπνήσουμε από τη λίθη και το βάρος του παρελθόντος. Μόλις το κάνουμε αυτό, ενεργοποιείται μέσα μας, έτσι, η κληρονομιά που αφήνουν οι γονείς μας, το DNA. Προχωράμε πιο κάτω. Λέει η Φρίντα, ποια είναι η γνώμη σου για τις ηλιακές εκλάψεις και ποια επιρροή τους στο ανθρώπινο είδος? Οι ηλιακές εκλάψεις συμβαίνουν και πολλές φορές έχουν φέρει στην ανθρωπότητα τις προηγούμενες επεισόδια, έτσι, ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνει τώρα δεν είναι ηλιακές εκλάψεις, αλλά κάθε 11 χρόνια αρχίζει και αλλάζει το μαγνητικό πεδίο του ήλιου. Ανάμεσα σε αυτά τα 11 χρόνια, τα 2-3, βάσει της αλλαγής που αποσταθεροποιείται το μαγνητικό πεδίο του ήλιου και αλλάζει, συμβαίνουν εξεργέσεις, πολέμοι και άλλα πράγματα στο ανθρώπινο είδος. Οπότε τώρα το 21 και το 22 είναι η ενεργοποίηση της έντασης, της αλλαγής του μαγνητικού πεδίου του ήλιου και οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουν πέσει πολλά πράγματα μαζί. Σε περίπτωση τώρα απ' την άλλη που γίνει μια έκλαψη σαν αυτή που λες, τις ηλιακές εκλάψεις, έτσι, καταλαβαίνετε όσο πιο μεγάλη είναι, θα φέρει τέτοια αποτελέσματα συνήθως στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Τώρα αν γίνει και ακόμα τεράστια παραπάνω, καταλαβαίνετε ότι έχει και άλλου είδους συνέπειες, έτσι, αλλά συνήθως στην τεχνολογία είναι οι περισσότερες φορές που θα έχει το πρόβλημα. Η τεχνολογία μας θα πάει πίσω. Αν σταματήσει ξαφνικά, φανταστείτε, το ίντερνετ, το ρηφόρι, καούν μερικά συστήματα, εδώ κεραυνός πέφτει και καίγονται υπολογιστές. Φανταστείτε αυτό το πράγμα λοιπόν. Έτσι, τώρα σε θέμα της συνείδησης, μην περιμένετε μια ηλιακή έκλαση ξαφνικά να φωτιστεί ο κόσμος, δεν έχει συμβαίνει αυτό, μην τον μπερδεύετε. Είναι άλλα τα φωτόνια που μπαίνουμε καμιά φορά, έτσι, η κουνταλίνη του γαλαξία, ας το πούμε έτσι, που μπαίνουμε καμιά φορά και αυτό μπορεί να φέρει την αναβάθμιση τη συνδυσιακή με όλες τις συνέπειες, θα λέγαμε, των κατωτέρων φορέων και άλλο αυτές τις εκλάψεις από τον ήλιο. Εντάξει. Λοιπόν, οκ. Η Ήρμα τώρα λέει, για τους Guardian Rays μιλάνε την περίοδο πολύ πριν την Ατλαντίδα. Δεν το έχω διαβάσει. Τι να πω. Η Κατερίνα λέει, σταμάτη καθώς μιλούσες για το φως, μου ήρθε στο μυαλό η καιόμενη βάτος που έκυγε χωρίς να καίγεται που είπε ο Χριστός, σωστά? Ναι, δεν έχει άμεση σχέση, έχει σχέση, όχι άμεση όμως, αλλά η καιόμενη βάτος χωρίς να καίγεται είναι αυτό το πράγμα που λέμε, είναι το φως που δεν καίει, είναι το φως το συνδυσιακό. Ένα άλλο θα λέγαμε, σε άλλη διάσταση το φως που βλέπουμε τώρα, η φλόγα που ξέρουμε, σε μια άλλη διάσταση. Αυτή είναι και σε εμάς, θα λέγαμε, η έννοια του φωτός μέσα μας. Έτσι. Και η έννοια, σας λέω, που καίει, δεν είναι η καίει όπως εμείς καιγόμαστε, έτσι. Με την έννοια σας είπα ότι οι κατώτεροι συνδυσιακοί φορείς μας, θα λέγαμε, δίνουν, θα λέγαμε, σαν κερί, λιώνουν, δηλαδή με τις εμπειρίες, με τα σενάρια, για να πάρουμε το βίωμα. Οπότε χειριζόμαστε τους κατώτερους φορείς για να μεγαλώσουμε, να πάρουμε το βίωμα και την ψυχική μας εξέλιξη. Αυτό είναι. Ή οι σατανιστές, ή οι ληστές, ή οι αποκομμένοι, τι κάνουν, χειρίζονται την ψυχική τους πορεία, το κερί θα λέγαμε, όχι για το φως, για να λάμψει το φως, αλλά όπως βλέπετε τώρα, για να λάμψει το διανοητικό τους, να έχουν ανέσεις, τεχνολογία και όλα αυτά τα πράγματα, θα λέγαμε, που ο καθένας είναι ικανός να ξεπουλήσει την συνειδητότητα, θα λέγαμε, του ηθοποιού, μόνο και μόνο για να γίνει πιο ειδικός, έτσι, σε ένα ρόλο που τον έχει αγαπήσει. Ένας ηθοποιός που αγαπάει ένα συγκεκριμένο ρόλο και ξεχνάει την ηθοποιία του, θα λέγαμε, ξεχνάει να ποιεί το ήθος, το έθος, τη γραμμή, την ψυχική πορεία. Οπότε, όσο καλά και επειδή είναι ταυτισμένος με ένα ρόλο και να τον παίξει, πάβει να παίρνει εμπειρία από ένα σημείο και μετά. Και τι κάνει, μένει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, μόνο και μόνο γιατί επέτυχε ένα ρόλο, θα λέγαμε, που αυτός ο ρόλος φαινομενικά πάλι του δίνει μια άνεση στο παρόν θέατρο. Αυτό είναι μόνο, φίλοι μου.
Σας το δίνω με όσο πιο απλά λόγια να το καταλάβετε τι συμβαίνει. Αυτοί λοιπόν οι κολλημένοι που θέλουν να παρατείνουν τόσο πολύ την παράσταση, γιατί τους αρέσει αυτός ο ρόλος που παίζουν και τον αγαπάνε, έτσι, το κάνουν για προσωρινό, θα λέγαμε, συμφέρον, έτσι, και όχι για την ψυχική τους αναβάθμιση σαν ηθοποιοί, για να προχωρήσουν και σε άλλα, να πάρουν καινούριες εμπειρίες και να γίνουν ακόμα πιο δυναμικοί και ολικοί, θα λέγαμε, έτσι, ηθοποιοί. Καταλαβαίνετε, κάπως έτσι είναι και οι ψυχές που διαλέγουν την αποκοπή και αυτόν τον δρόμο, να μπορούν δηλαδή τι, να ξεχάσουν το λόγο που ήρθανε, γιατί τόσο πολύ έχουν ταυτιστεί με το συγκεκριμένο εγώ, με τα συγκεκριμένα προγράμματα που παίζουν. Αλλά σας είπα, αυτά είναι φαινομενικά και είναι μία πλάνη. Λοιπόν, προχωράμε στην Αναστασία. Λέει, Αναστασία, με προβληματίζει το γεγονός ότι μπορώ να διαχειριστώ με ηρεμία σοβαρά γεγονότα στη ζωή μου και κάποια άλλα σήματα να με αποσυντονίζουν στιγμιαία. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αυτά που λες ασήμαντα στην πραγματικότητα σε επηρεάζουν. Άρα δώσε παραπάνω σημασία, γιατί δεν γίνεται κάτι να είναι ασήμαντο, δηλαδή τη σημαντική να έχει, και εσύ να μην του δίνεις, θα λέγαμε, σημασία. Αυτό που πρέπει να κάνεις λοιπόν είναι να τα κρίνεις ανάξια και σημαντικά, γιατί κάτι σου λένε και αυτό φαίνεται από το πώς σε επηρεάζουν. Λοιπόν, λέει εδώ, με προβληματίζει γεγονός ότι μπορεί να διαχειριστώ. Οπότε φίλοι μου, όλο το θέμα που έχουμε να κάνουμε, όλο το θέμα που έχουμε να κάνουμε εμείς εδώ, τι είναι? Είναι να ακολουθάμε τον ενθουσιασμό μας. Μπορεί να φαίνεται απλό, αλλά είναι το μόνο που έρχεται μέσα από την ψυχή μας. Η ψυχή μας ξέρει πού να μας πάει κάθε φορά. Πρέπει όμως να την ακούμε. Δυστυχώς ο άνθρωπος έχει γίνει πολύ διανοητικός και αντί να ακούει την ψυχή του, ακούει μόνο, θα λέγαμε, την έννοια, θα λέγαμε, του μυαλού του. Το μυαλό, επειδή του έχουμε δώσει όλα τα βάρη πάνω, επειδή δυστυχώς έχει το κέντρο των 5 αισθήσεων, ο υπολογιστής δηλαδή αυτός, τον έχουμε κάνει λοιπόν να θέλει να βιώσει την έννοια ότι έχει όλη την ευθύνη για να κινήσει την πραγματικότητα. Οπότε η φυσική πραγματικότητα, φίλοι μου, κινείται μέσω της δράσης, έχουμε πει. Και η πνευματική πραγματικότητα κινείται μέσω της δόνησης. Όταν εμείς λοιπόν στη φυσική πραγματικότητα που κινείται μέσω της δράσης ξεκινάμε και σκεφτόμαστε μόνο δραστικά τι πρέπει να κάνουμε και ξεχνάμε τη δόνηση, είναι φυσικό λοιπόν εκείνη την ώρα από το αυτό που λέμε σύν Αθηνά και Χειρακίνη να μας λείπει η Αθηνά και μόνο Χειρακίνη. Και έτσι λοιπόν, αφού είμαστε μόνο Χειρακίνη, δηλαδή μόνο τις δράσεις, πρακτικά δηλαδή, σκεπτικιστές ή ληστές, τι κάνουμε? Καθόμαστε λοιπόν και γινόμαστε πονηροί. Έρουμε τον πόνο, γιατί πρέπει να μάθουμε στην πραγματικότητα να σκεφτόμαστε πονηρά με όλους τους τρόπους πώς να καταφέρουμε ένα πράγμα. Οπότε ξεχνάμε την έννοια για ποιο λόγο ήρθαμε εδώ πέρα και κοιτάμε μόνο να βιάσουμε τη φυσική πραγματικότητα κατά το τι λέει το μυαλό μας, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα προγράμματα που σας είπα από το παρελθόν. Από την άλλη πλευρά, αυτός που ακούει τον ενθουσιασμό του, τι γίνεται? Βάζει τον νου, τον επεξεργαστή, το κομπιούτερ στο προσκήνιο, θα λέγαμε, είναι ο χρήστης. Και το κομπιούτερ τι κάνει? Απλά ενσωματώνεται. Οπότε δεν σταματάει το διανοητικό, δεν σταματάει ποτέ ο νους, απλά ενσωματώνεται. Και όπως το χέρι σας κουνιέται, χωρίς να πείτε χέρι κουνήσου, πόδι κουνήσου για να περπατήσετε, καρδιά χτύπα, έτσι ακριβώς δουλεύει το νοητικό σας. Δεν είναι ότι δεν έχετε μυαλό και έχετε μόνο καρδιά ή όλα αυτά τα πράγματα. Δουλεύει, αλλά δεν δουλεύει με τρόπο ξέχωρο. Και έτσι φαίνεται σαν να μην δουλεύει. Όλη η ησυχία του νου βασίζεται στην ενσωμάτωση του νου στην πραγματικότητα. Εντάξει? Οπότε να το καταλάβουμε αυτό. Ακολουθώντας λοιπόν τον ενθουσιασμό σας, δεν είναι ότι λείπει ο νους, απλά ενσωματώνεται σε έναν ανώτερο, θα λέγαμε, οδηγό, που είναι η ψυχική σας θέληση. Όμως οι άνθρωποι, επειδή έχουν σταματήσει να ακολουθάνε τον ενθουσιασμό τους, επειδή τον έχουν βαφτίσει διαφορετικά, επειδή δεν έχουν ορίσει τι είναι ο ενθουσιασμός, επειδή τον μπερδεύουμε την παρόρμηση, επειδή έχουν προσδοκίες και όλα αυτά τα πράγματα, τις προβολές δηλαδή του νου, εν πάση περιπτώσει,
στην πραγματικότητα τον ενθουσιασμό τον μετατρέπουν, θα λέγαμε, σε άγχος, σε στρες, γιατί έχουν αρνητικές πεπιθήσεις μέσα τους. Άλλοι τι κάνουνε, κοροϊδεύουν τον εαυτό τους και λένε ότι είναι σε ενθουσιασμό, ενώ στην πραγματικότητα, θα λέγαμε, μέσα τους τους κυριαρχεί και τους πρόχνει ένας φόβος. Παρατηρήστε αυτό που συμβαίνει με τα εμβόλια. Νομίζετε ότι κανείς εμπιστεύεται τους γιατρούς ή την επιστήμη? Όχι. Όποιος φοβάται το κάνει. Απλά είναι τα πράγματα. Ποτέ δεν εμπιστεύτηκες κάποιον σαν το Μητσοτάκη. Είναι δυνατόν? Τόσα ψέματα λένε οι πολιτικοί. Δεν το ξέρεις. Το ξέρεις. Άρα στην πραγματικότητα ο καθένας είναι από το πόσο πολύ φοβάται. Ποτέ δεν είπε εμπιστεύομαι το Μητσοτάκη, άντε να κάνω το εμβόλιο. Εμπιστεύομαι το κράτος, εγώ το εμπιστεύομαι. Και αν το λένε είναι ψέματα. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, σας έχω πει, και να ψάχνουμε ακριβώς από πού βγαίνουν ορισμένα πράγματα και από ποιο κέντρο βγαίνει το κάθε τι που κάνουμε. Μπορεί απ' έξω, στον κόσμο της φυσικής πραγματικότητας, των μορφών, έτσι, να φαίνεται ίδια, αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι μπορεί να κάνουν ίδιες πράξεις, αλλά από διαφορετικό κέντρο. Όταν λέω διαφορετικό κέντρο, ας το πούμε πάτω από διαφορετικό τσάκρα, από άλλο επίπεδο, και να φαίνονται έξω παρόμοιες, αλλά ο καθένας, αυτό καθώς πρέπει, ο Φαρισαίος, όλα αυτά που έχουμε πει, τι γίνεται, μπορεί να κάνει καλοσύνες και μέσα του να έχουν συμφέρον. Και ο άλλος μπορεί να φαίνεται σκληρός και μέσα να το κάνει από αγάπη. Επειδή ο κόσμος όμως δεν βλέπει την ενέργεια, δεν μπορεί να δει την ενέργεια αν δεν έχει εξασχιστεί, τι κάνει? Το μόνο που κάνει είναι να βλέπει τις προβολές του τις ίδιες, έτσι, και τη φυσική πραγματικότητα. Λοιπόν, σταμάτη, λέει, η γνώμη σου για την άνοδο της αντίχησης Σούμαν σε Χέρτζ. Κάθε φορά η γη, όσο ανεβάζει, θα λέγαμε, αυτή την κατάσταση Σούμαν, τι σημαίνει? Ότι είναι σε παραπάνω, θα λέγαμε, έτσι, δονήσεις. Αυτές οι δονήσεις, όταν όσο ανεβαίνει και σταθεροποιείται, είναι καλό. Όσο τρεμοπαίζει για να ανεβοκατεβαίνει, σημαίνει ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλές αλλαγές, έτσι, και αυξήσεις και αυξομοιώσεις στη διαπλανητική, θα λέγαμε, κατάσταση των Χέρτζ που έχει, θα λέγαμε, και έχει συμβάλει η ανθρωπότητα. Αυτά τα πράγματα που ανεβαίνει δεν είναι πάντα καλό, να το ξέρετε, γιατί τις περισσότερες φορές δεν ξέρουμε από ποιο λόγο ανεβαίνει, αν είναι πάντα θετικό. Οι δονήσεις, ακόμα και όταν κάτι γίνεται περίεργο, θα λέγαμε, στη γη, συγκρούσεις ή το ένα ή το άλλο, θα αρχίζει να φαίνεται σαν να βαράνε με πολύ ένταση. Το θέμα είναι να σταθεροποιηθεί κάπου και μετά να έρθει μια ισορροπία της ανθρωπότητας με αυτή εδώ πέρα την κατάσταση, θα λέγαμε, της γης. Έτσι. Φανταστείτε λοιπόν έναν οργανισμό, τον άνθρωπο, όταν ξεκινάει και διντυνίζει, θα λέγαμε, έτσι τονείται, σε πιο μεγάλα κύματα, ότι δεν είναι πάντα καλό, γιατί πολλές φορές αυτό φέρνει μέσα μας, θα λέγαμε, μια ταραχή, αν δεν έχουμε μάθει να ισορροπούμε στη συγκεκριμένη δόνηση σωστά. Okay. Λοιπόν, λέει ο Άντριους, σταμάτησα, ήθελα να μάθω τη γνώμη σου, λέει, και τη γνώση σου και τη γνώμη σου για τους ανθρώπους που κάνουν διακαναλισμό επίσημο και μη διάφορες οντότητες ή και συλλογικότητες. Έχουμε πει και έχω γράψει, έτσι, στο blog μου παλιά, αλλά έχω κάνει και βίντεο, έτσι, να ψάχνετε με κλειδιά λέξεις τα βίντεο, και στο blog που γράφω, έχω σταματήσει βέβαια να γράφω τώρα, έτσι, και να θα βρείτε και απαντήσεις πολλές. Εν πάση περιπτώσει, όλοι κάνουμε channeling, όλοι. Όλοι στην πραγματικότητα κάνουμε ένα channeling. Το θέμα είναι σε ποιο βάθος το κάνουμε. Όσο δεν μπαίνουμε σε βάθος, πάντοτε θέλουμε διάμεσους. Όσο εμείς πηγαίνουμε, θα λέγαμε, στην πηγή, δεν χρειαζόμαστε διάμεσους. Αναλόγως λοιπόν την ψυχική εξέλιξη του ο καθένας, έτσι, μπορεί και κάνει channeling, έτσι, και τους διάμεσους τους βάζει η συνείδηση. Όσο εμείς μπορούμε και έχουμε εμείς αυτόματη πηγή, δεν χρειάζεται να βάζουμε μέσα διάμεσους. Γι' αυτό στην πραγματικότητα τι γίνεται? Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι ότι κάποιος όταν δεν έχει μάθει, θα λέγαμε, για αυτά τα πράγματα που σας είπα, για τα προγράμματα, να είναι εν πάση περιπτώσει καθαρός, τι συμβαίνει? Κάνει channeling με μια οντότητα συγκεκριμένη, κατεβάζει πληροφορίες και αυτή η πληροφορία από τη διάσταση εκείνη θα κατέβει και θα έρθει στη διάσταση, θα λέγαμε, αυτού που κάνει το channeling.
Όμως αυτός ο άνθρωπος, επειδή έχει συγκεκριμένες πεπιθήσεις, θα αλλοιώσει, τα λέγαμε, εκείνη την ενέργεια για να τη φέρει κατά τα δικά του πρότυπα, γλώσσα, ήθη, ηθική και όλα αυτά τα πράγματα, τα πρίσματα τα οποία έχει σαν διαφορετική προσωπικότητα. Γι' αυτό, φίλοι μου, όταν δεν μπορεί κάποιος να έχει φτάσει σε μια κατάσταση καθαρότητας, δεν μπορεί να ελέγξει, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, και αυτό είναι την πληροφορία που κάνει, θα λέγαμε, channeling. Ο καθένας λοιπόν θα τη μεταφέρει μέσα από τη δική του την κατάσταση. Ο σωστά εκπαιδευμένος θα τη φέρει πιο καθαρά. Αυτός που δεν είναι σωστά εκπαιδευμένος, όπως όλα τα πράγματα, σας είπα και για τα άλλα, για τους καφέδες, για τα φλιτζάνια, για τα ταρό, για τα κρεμές, για τα όλα, όλα λειτουργούν από το ίδιο πράγμα. Όσο δεν είμαστε καθαροί μέσα μας, διαβάλλουμε, θα λέγαμε, τις συχνότητες, μετατρέπονται οι συχνότητες, οπότε στην πραγματικότητα θα λέγαμε ότι ό,τι θέλει το εγώ ακούει. Okay. Λοιπόν, και λοιπόν, καλησπέρα στα μάτια, λέει η Μαρία. Πώς συνδέεται η κάθε άγρια άγια ψυχή με την προσωπικότητα εκτός διαλογισμού, λέει, προκειμένου να επηρεαστεί το όλον? Κάποιοι, αφού δεν έχουν καθόλου σύνδεση, τότε ποιο είναι το νόημα να έρθει εδώ η ψυχή, αφού θα είναι έρμεο του ρόλου? Πρέπει, παιδιά, να καταλάβετε ότι κάθε φορά όποιοι είναι εδώ πέρα λειτουργούν βάσει συγκεκριμένων συμφωνιών που έχουν κάνει. Το επειδή ο άλλος δεν είναι συνειδητός σε ορισμένα πράγματα, δεν πάει να πει ότι το σύμπαν φτιάχνει κάτι άχρηστο. Όλοι είναι χρήσιμοι για το σύμπαν, και η αρνητική και η θετική. Η αποκοπή είναι φαινομενική για μας, για τη συνείδησή μας. Για το σύμπαν δεν είναι φαινομενικό, δεν είναι, είναι κάτι που μπορεί και παίρνει πληροφορία. Στο ίντερνετ, παραδείγματος χάρη, μπορεί ο καθένας να ανεβάσει ό,τι θέλει. Καλό, σωστό, ψέματα, αλήθεια. Αυτό κάνει και το ίντερνετ, και μπαίνεις και μπορείς να συνδεθείς και να συγχρονιστείς με οποιαδήποτε πληροφορία θέλεις, είτε είναι ψέματα ή αλήθεια. Έτσι ακριβώς και το όλον. Το όλον, επειδή όλοι στην πραγματικότητα είμαστε κομμάτι του, τι κάνει? Αναπαραγάγει συνεχόμενα τον εαυτό του. Και σε όλες τις καταστάσεις. Άλλως δεν λεγόταν όλον, θα λεγόταν αυτό που θέλει η Μαρία μόνο, και όλοι οι άλλοι θα ήταν απ' έξω από το όλον. Άρα για να λέγεται όλον, σημαίνει ότι ανήκουν όλα λοιπόν μέσα. Καταλάβετε? Οπότε ακόμα και αυτοί οι φαινομενικά αρνητικοί και εντροπικοί και όλοι οι μηχανισμοί υπάρχουν, γιατί είναι χρήσιμοι στο βίωμα της εξέλιξης, της συνείδησης και την αναπαραγωγή καινούριων σεναρίων. Okay. Δεν πετάμε τίποτα που λένε στην μαγειρική, κάπως έτσι είναι και εδώ πέρα. Λοιπόν, λέει η Ειρήνη, η αλλαγή θα επέλθει μόνο όσο θα αλλάζει το συλλογικό ασυνείδητο στην ανθρωπότητα. Παιδιά, συγχωρέστε με λίγο που δεν διαβάζω καλά, αλλά έχω κάνει σήμερα πολλά μαθήματα, έχω στραβωθεί τελείως στο ίντερνετ, οπότε το ξαναδιαβάζω άλλη μία. Λέει η Ειρήνη, η αλλαγή θα επέλθει μόνο όσο θα αλλάζει το συλλογικό ασυνείδητο στην ανθρωπότητα. Η αλλαγή είναι εδώ και τώρα. Τα πάντα ρί. Τίποτα δεν είναι σταθερό. Αυτό που λες αλλαγή δεν είναι τίποτα άλλο παρά πόσο εγρήγορση έχεις στη λεπτομέρεια. Επειδή λοιπόν οι άνθρωποι κοιμούνται, οι περισσότεροι, πρέπει να γίνει κάτι μεγάλο θόρυβος για να ξυπνήσουν. Ένας άνθρωπος που είναι ευαίσθητος, την αλλαγή τη βλέπει στο εδώ και τώρα, συνεχόμενα. Γι' αυτό και η ζωή του είναι συνέχεια σε ενθουσιασμό, περιπέτεια. Όλα αλλάζουν, κάθε φορά είναι κάτι διαφορετικό. Ο άνθρωπος που είναι σε λίθαργο δεν βλέπει αλλαγή και χρειάζεται να γίνει μια τεράστια αλλαγή, τέτοια που μπορεί να την καταλάβει. Έτσι λοιπόν, αυτό που ρωτάς, που λες η αλλαγή, στην πραγματικότητα συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Συνεχόμενα και πάντα συμβαίνει. Αντί να σε νοιάζει πότε θα γίνει η αλλαγή αυτή που περιμένεις, κατέβασε, λέγαμε, τα μάτια προς τα κάτω, προς τα δω δηλαδή, και δες την αλλαγή συνεχόμενα που συμβαίνει στο τώρα. Γιατί η δική σου αλλαγή σε συγχρονίζει στην πραγματικότητα, να σου το πω έτσι πιο πολύ εσωτερικά. Η δική σου ψυχική πορεία σε συγχρονίζει και όχι τα γεγονότα τα εξωτερικά. Τα γεγονότα τα εξωτερικά απλά τα χρησιμοποιείς για να καθρεφτήσεις πάνω τους τις δικές σου, τα λέγαμε, πεποιθήσεις, για να καταλάβεις και άμα θέλεις να τις αλλάξεις. Okay.
Λοιπόν, λέει ο Χαράλαμπος, καλησπέρα, η διαφορά διαλογισμού και διακαναλισμού, λέει, ποια είναι. Την εξηγήσαμε προηγουμένως, φίλε μου, στο 9 έχεις μια συνείδηση ο ίδιος της λογικής του Δία. Όταν λέμε του Δία, τι εννοούμε, λέμε το πώς δουλεύει, θα λέγαμε το Matrix, της νομοτέλειας. Όταν λοιπόν εσύ μπει στη λογική της νομοτέλειας, τους μεγάλους δηλαδή κύκλους, καταλαβαίνεις την πλάνη των μικρών. Γι' αυτό λέμε μπε σε διαλογισμό. Ο άνθρωπος περισσότερες φορές όταν λέει διαλογισμό εννοείται τα πρώτα στάδια. Αυτά να κάτσουν, να ερεμήσουν, να φύγουν από εδώ και μετά να βυθιστούν χωρίς να μπαίνουν σε συμπερασματικές καταστάσεις. Έτσι, η έννοια λοιπόν του διαλογισμού ελληνικά σημαίνει αυτό. Τώρα το meditation και το άλλο με τα σάμαντι και τα υπόλοιπα που λένε φώτιση, έτσι, πώς θα γίνει να φωτιστείς όταν καταλάβεις όλη αυτή την πλάνη, θα λέγαμε, του Matrix. Αυτή είναι η έννοια της Ανατολής και η έννοια της Δύσης. Καθότι οι Έλληνες ήταν πάνω στη μεσότητα, πάντοτε χρησιμοποιούσαν τη λογική, γιατί για αυτούς το Matrix, ξέρεις, ήταν αυτό που πατάγανε πάνω, έτσι, και τα πιο πέρα, θα λέγαμε, δεν τους ενδιαφέραν με τον τρόπο που ενδιαφέρανε τις ανατολικές θρησκείες που σε κάνουν να βγεις τελείως, θα λέγαμε, από το Matrix. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η έννοια του διαλογισμού, σου είπα και τις δύο περιπτώσεις, της ανατολικής και της ελληνικής, θα λέγαμε, κατάστασης, το πώς συμβαίνει. Και η μεσότητα λοιπόν είναι μέσω του ελληνικού, θα λέγαμε, νοήματος. Τώρα το άλλο, για να φύγεις τελείως έξω από το Matrix, να φύγεις, να μπορείς να συλλάβεις λίγο, θα λέγαμε, άλλες καταστάσεις, είναι φυσικό να κυνηγάς το Σάμαντι, το Νιρβάνα και όλα αυτά τα πράγματα, έτσι, απ' έξω. Το να σου έρθει η σοφία, το πώς να συμπεριφέρεσαι μέσω της νομοτέλειας του Matrix, έτσι, αυτό είναι κάτι άλλο. Σας είπα, επειδή υπάρχουν πολλά επίπεδα και για το Matrix και για τα εκτός το Matrix, πολλές δασκαλίες σου μιλάγανε γιατί είναι εκτός το Matrix, άλλες δασκαλίες σου μιλάγανε για μέσα στο Matrix, πώς να μάθεις συγκεκριμένα πράγματα. Όσον αφορά το διακαναλισμό, τα ανέφερα και προηγουμένως, ο κάθε ένας, τα λέγαμε, έτσι εκείνη την ώρα, επειδή ηρεμεί και γίνεται παθητικός, δεν πάει να πει ότι είναι διαλογισμός. Σας είπα, μην μπερδεύετε τον διαλογισμό με τα αρχικά στάδια του διαλογισμού, που είναι απλά το να κάτσω, να αποταυτιστώ, να χαλαρώσω και να κατεβάσω, τα λέγαμε, τα κύματα έτσι σε κατάσταση θήτα, ή θα λέγαμε, αν θέλω να κάνω κάνει αστρικό ταξίδι ακόμα και πιο χαμηλά. Οκ. Okay. Έχουμε ακόμα 5 λεπτάκια. Αν έχετε καμιά ερώτηση, παιδιά, γράψτε τη. Να το κάνουμε μέχρι τις 10.30. Να κλείσουμε μια ωρίτσα και μετά το σταματήσουμε. Ελπίζω τώρα η ροή να έχει φτιάξει και να μην κάνει αποσυνδέσεις και τα υπόλοιπα. Βλέπετε λοιπόν ο κόσμος. Βλέπετε ο κόσμος που δεν ασχολείται με την αυτογνωσία, θα λέγαμε, την έννοια, θα λέγαμε, το να μάθεις αυτή την ανησυχία, αυτό τον καιρό που έρχεται και να μπει σε αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι όλος ο κόσμος. Βλέπετε, αυτός είναι ο διαχωρισμός που σας είπα. Αυτοί οι άνθρωποι που θα κυνηγήσουν, θα λέγαμε, την ψυχική τους πορεία, που είναι σε αυτή την εξέλιξη να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα πράγματα για βίωμα, και είναι οι άλλοι άνθρωποι που χρησιμοποιούν, θα λέγαμε, έτσι, όλη την ψυχική τους εξέλιξη μόνο και μόνο για να κάτσουν σε μια άνεση παραπάνω, έτσι, και να πάρουν άλλου είδους μαθήματα, θα λέγαμε, τρέφοντας τα κατώτερα σώματά τους. Είναι και αυτό, θα λέγαμε, ένα στάδιο, είναι και αυτό ένα επίπεδο. Αυτή η έννοια όμως τώρα διαχωρίζει αυτές τις δύο καταστάσεις. Όσο είμαστε φίλοι μου, και θα ξανατονίσω αυτό εδώ πέρα το πράγμα, όσο λειτουργούμε στην έννοια της φυσικής πραγματικότητας, δηλαδή των μορφών, έρχεται εκείνη λοιπόν η κατάσταση του άπιστου Θωμά που λέει «Να το δω για να το πιστέψω, αλλιώς δεν σε πιστεύω με τίποτα». Στην ψυχολογία όμως συμβαίνει το διαφορετικό. Λες «Εγώ πρέπει να το πιστέψω για να το δω». Ακριβώς αυτό το πράγμα, σας είπα, συμβαίνει και με τη φυσική πραγματικότητα. Ενώ στη φυσική πραγματικότητα κινείται μέσω της δράσης, ή θα λέγαμε πνευματική, ας το πούμε, πραγματικότητα, κινείται μέσω της δόνησης. Γι' αυτό και λέμε εισέλιξη, γιατί πάμε όλα προς το κέντρο όταν μιλάμε για συνείδηση, και λέμε εξέλιξη, λένε το σύμπαν μεγαλώνει και διαστέλλεται όσο μιλάμε για τη φυσική πραγματικότητα. Γι' αυτό αυτά τα δύο είναι καθρέφτες. Έτσι έχουμε και το διάφραγμα, τα τσάκρα από πάνω καθρεφτίζουν τα κάτω.
Γι' αυτό έχει αντιπροσωπεία το 7ο με το 1ο, έτσι, το 5ο με το 2ο και το 3ο με το 4ο. Τα λέγαμε τσάκρα. Το 3ο, ας δεν τα είπα καλά, εν πάση περιπτώσει, το 4ο είναι στη μέση και τα άλλα, θα λέγαμε 6, κάνουν τις, τα λέγαμε, σχέσεις. Επίσης, όλα τα πράγματα συμβαίνουν λόγω σχέσεων. Εδώ είναι τα πάντα σχέσεις. Γι' αυτό η γιόγκα σημαίνει ένωση. Και ο δρόμος της γιόγκας λοιπόν, και ο δρόμος της αγάπης, και ο δρόμος, τα λέγαμε, της αναβάθμισης, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ενώσεις. Ενώσεις, ενώσεις μέσα από τις σχέσεις που κάνουμε. Ενώσεις των κομματιών μας. Φανταστείτε ότι όλα ανοίγουν στο ένα και είναι άπειρα. Όσο πολύ ενώνεις τα άπειρα, είναι σαν να πιο πολύ να φτάνεις πιο κοντά, θα λέγαμε, στον ένα. Έτσι είναι κατ' εικόνα και σε εμάς λοιπόν. Όσο πιο πολύ εμείς ενώνουμε τα κομμάτια μέσα μας, με την αυτή τη λέξη που λέτε αγάπη, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ένωση των σχέσεων, έτσι, των κομματιών που έχουμε διασπαστεί. Αυτά τα πράγματα λοιπόν είναι. Κάθε φορά τι πρέπει λοιπόν, να συγχωρούμε. Άρα η συνειδητότητά μας πρέπει να πηγαίνει και να βλέπει τους πιο μεγάλους κύκλους για να συγχωρούμε τους κατώτερους. Αυτή την έννοια λοιπόν, και επειδή σας έχω πει ότι στην πραγματικότητα γνωρίζω, αγαπάω σημαίνει γνωρίζω, γιατί δεν γίνεται να αγαπείς κάτι, να συνδεθείς κάτι, να το κάνεις εαυτό κάτι χωρίς να το έχεις γνωρίσει σαν εαυτό. Το μόνο άνθρωπος που γνωρίζει είναι ότι αγαπάει και το μόνο που αγαπάει πραγματικά είναι ότι γνωρίζει. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, τι γίνεται? Σας καλώ να γνωρίσετε όλα τα κομμάτια σας αν θέλετε να αγαπήσετε τον εαυτό σας. Γιατί το να λέτε απλά αγαπάω τον εαυτό μου και να μην το γνωρίσετε σημαίνει ότι τόσο τον αγαπάτε όσο τον γνωρίζετε. Οπότε η γνώση είναι το α και το ω. Η γνώση, η πραγματική, η εμπειρία, το βίωμα, η συνειδητοποίηση. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, η ίδια η συνείδηση είναι αγάπη. Το ίδιο το φως είναι αγάπη. Γι' αυτό λοιπόν τι βλέπουμε στη θρησκεία, λέει, εγώ είμαι η οδός, λέει. Εγώ είμαι η οδός, λέει ο Χριστός. Δεν σου λέει, ξέρεις κάτι, εγώ είμαι και τα ξέρω όλα και τέτοια. Σου λέει ο δρόμος του φωτός, αυτή τη συνείδηση, τη ένωση, όλο αυτό το πράγμα. Εγώ σου λέω είμαι η αλήθεια. Δεν προσωποποιείτε, το φως μέσα σας είναι η αλήθεια. Αν δεν ακολουθήσετε το φως μέσα σας, δεν πρόκειται να δείτε λοιπόν την αλήθεια. Οπότε τι γίνεται, πρέπει να συγχωρέσετε. Για να συγχωρέσετε κάτι πρέπει να είστε παραπάνω από αυτό. Οπότε αν δεν το γνωρίζετε, πώς είστε παραπάνω από αυτό? Λοιπόν, απλά πράγματα λοιπόν, τα εξηγούμε όλα και γι' αυτό μιλάμε πιο πολύ για τον Χριστό, γιατί είμαστε χριστιανοί εδώ πέρα, ξέρουμε παραπάνω σε εισαγωγικά τη διδασκαλία και πάση περιπτώσει σας είπα και την άλλη φορά, ο Χριστός είναι το κομμάτι εκείνο της αγαθότητας, το αρνί, όλο το σφορικό τμήμα που έχει μπει μέσα, θα λέγαμε, έτσι, αυτή η διδασκαλία που μπήκε μέσα είναι για να δυναμώσεις, να μάθεις και σου δίνει το πώς πρέπει να περάσεις για να φτάσεις εν τέλει εκεί, τι πρέπει να θυσιάσεις, το εγώ σου, όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα πρέπει να τα συνειδητοποιήσουμε, να καταλάβουμε, γιατί βγάλτε τα σύμβολα, βγάλτε τις ορολογίες, βγάλτε όλα αυτά τα πράγματα, τι σας είπα, το ίδιο πράγμα επαναλαμβάνεται φρακταλικά, ας το πούμε αν υπάρχει αυτή η λέξη, φράκταλ δηλαδή, από πάνω έως κάτω. Το ίδιο πράγμα, το ίδιο, από το μικρότερο κύτταρο μέχρι το μεγαλύτερο θα λέγαμε σύμπαν. Συμβαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα, οι ίδιοι τύποι δουλεύουν, απλά σε άλλες διαστάσεις φαίνονται διαφορετικά. Και όσο δημιουργούμε χωροχρόνους, φαίνονται και διαφορετικά παραπάνω. Έτσι λοιπόν, τι καταλαβαίνουμε? Ότι εμείς ούτως ή άλλως κάνουμε τον αρχικό, το ένα. Και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Το ένα από την αρχή επαναλαμβάνεται σε όλες τις διαστάσεις. Γι' αυτό το ένα, έτσι, έρχεται μόνο από το κέντρο. Οπότε όσο εμείς δεν καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα, νομίζουμε ότι μπορούμε να διαφοροποιηθούμε στην πραγματικότητα. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να το παίξουμε με άλλες καταστάσεις. Αυτό μας δίνει την έννοια να μπορούμε να συλλάβουμε ότι όλα αυτά τα πράγματα της εξέλιξης που λέμε, της μίσης που λέμε και όλα αυτά τα πράγματα, τι είναι στο τέλος, να καταλάβουμε ότι ακόμα και η ζωή μας όπως και να φαίνεται, στην πραγματικότητα η ενέργεια του ενός περνάει μέσα από μας και ακόμα όλα αυτά που λέμε πολιτισμός, ανθρωπότητα, μάχες, πόλεμοι, βία σε αυτή τη διάσταση που ζούμε, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια παραγωγή του ενός. Οπότε κανείς δεν είναι απ' έξω. Απλά στο χωροχρόνο που ζούμε διατηρούμε αυτή τη διαχωρισμό, την εξέλιξη, τον μπροστά, το πίσω, το τρέχω, το δεν τρέχω, το είμαι στον δρόμο μου, δεν είμαι στον δρόμο μου.
όλα πηγαίνουν βάσει, θα λέγαμε, της φυσικής εκείνης εξέλιξης του ενός. Καταστροφές, μικροί κύκλοι, μεγάλοι κύκλοι, κοσμικές ημέρες, κοσμικές νύχτες, όλα και τίποτα δεν είναι απ' έξω. Αυτό που φαινομενικά φαίνεται απ' έξω, σε πιο μεγάλο κύκλο είναι μέσα. Επομένως, όσο φωτίζεται κάποιος και το καταλαβαίνει αυτό, τόσο παραδίνεται. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο εκτός από την εξέλιξη την οποία έχεις διαλέξει, θα λέγαμε, να παίξεις. Όλα τα άλλα είναι συνυσιακές πολικότητες που βρίσκονται μέσα στην εξέλιξη πάλι. Όσο το συλλαμβάνεις αυτό και πηγαίνεις δηλαδή στους πιο εσωτερικούς κύκλους, τόσο πιο πολύ χαλαρώνεις και τι κάνεις εδώ πέρα. Κάθεσαι έτσι, ομ, και κάνεις έτσι. Όχι. Απλά είσαι ο εαυτός σου εδώ. Πιο πολύ ο εαυτός σου. Χωρίς κατάκριση. Ακόμα πιο πολύ ο εαυτός σου. Πιο παιδί. Δεν κάθεσαι και είσαι έξω, φεύγεις τα βουνά, πας εκεί πέρα. Είσαι πιο πολύ ο εαυτός σου. Πιο καλά. Φεύγει το καθώς πρέπει. Φεύγει τελείως το πρέπει. Και έρχεται το είμαι. Και έρχεται μια άφεση. Φεύγουν τα κόμπλεξ. Γιατί έρχεται η αξία. Έχει την κατανόηση. Ότι όσο και μικρό γρανάζι να φαίνεσαι, στην πραγματικότητα, αν δεν γυρίσεις και εσύ, δεν δουλεύει μηχανή. Οπότε, ό,τι και να γίνει, εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να διαλέξεις, τα πάντα είναι αιώνια. Έτσι δεν είναι? Τα πάντα είναι αιώνια. Θες να διαλέξεις αυτή την κατάσταση, αυτή την κατάσταση. Την άλλη κατάσταση, την άλλη κατάσταση. Αλλά έχει εμπιστοσύνη εκείνη την ώρα ότι ό,τι και να επιλέξεις, στην πραγματικότητα, είναι προεπιλεγμένο ήδη από σένα. Επίσης, δώσ' του την αξία. Αφήσου λοιπόν αυτό που επέλεξες και πάρ' την εμπειρία. Και όπως λέω και στους φίλους που κάνουμε, έτσι, στο εσωτερικό δικαστήριο που έχει ο καθένας μέσα, στο εσωτερικό δικαστήριο που έχει ο καθένας μέσα, που δουλεύει μέσα του, γι' αυτό έχουμε και το έξω εσωτερικό δικαστήριο, επειδή μέσα σας λείπει δικαιοσύνη, γιατί δεν υπάρχει ο δικαστής να συντονίζει, λείπει και βλέπετε τι γίνεται και στα εξωτερικά δικαστήρια. Έφυγε η δικαιοσύνη. Γιατί μέσα μας δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Και ξέρετε γιατί δεν υπάρχει δικαιοσύνη? Γιατί δεν βάζουμε το δικαστή που έχει από πίσω το Χριστό, το φως, πάσα το που πιστεύει ο καθένας. Δεν βάζουμε αυτό, το μέγιστο εαυτό μας, να συντονίσει το πώς δικάζουμε μία υπόθεση μέσα μας. Και έτσι η υπεράσπιση γίνεται παραπάνω από ό,τι πρέπει. Ο κατήγορος κατακρίνει παραπάνω από ό,τι πρέπει. Οι μάρτυρες είναι ψευδομάρτυρες, δεν έχουν βιώσει ποτέ το γεγονός. Απλά το διαβάσα σε ένα βιβλίο. Επειδή το αποσταμάτησε, επειδή το είπε ο Γιάννης, ο Δημητοκλής. Και γίνονται ψεύτες όλοι, ψευδομάρτυρες. Γι' αυτό τι κάνουν, φοράνε όλη την παρικεφαλαία του Αχιλλέα. Τι λέει ο Πάτροκλος, αυτός που είναι η δόξα του πατέρα, που το θέλει να το παίξει πατέρας και να βοηθήσει και να σώσει. Πάνε και παίρνουν γνώση και κλέβουν τον αλλονόν τη γνώση και το παίζουν δάσκαλοι. Μέχρι να έρθουν αντιμέτωποι με τον Έκτορα. Έτσι, με το Έκτο. Τι σας είπα, με το Έκτο. Με αυτό που έχει τη διέστηση ανεπτυγμένη, την ενόραση. Γι' αυτό σε εμάς δεν κρύβονται αυτά τα ανθρωπάκια που κάθονται και παίρνουν ένα παλού και το παίζουν και το κάνουν και το δείχνουν. Σας είπα, το να φορέσει την περικεφαλαία του Αχιλλέα δεν σε κάνει Αχιλλέα. Στην αρχή μπορεί οι χαζοί να σας στήσουν και να φοβηθούν. Θα έρθει όμως ο Έκτορας. Και εκείνη την ώρα λοιπόν, στην ενόραση, στην αλήθεια, εκεί φαίνονται όλοι. Γι' αυτό εμάς δεν μας ξεγελάνε τέτοιοι τύποι. Ξεγελάνε όμως προσωρινά μερικούς άλλους. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, θέλω να σκεφτείτε, στο εσωτερικό σας δικαστήριο υπάρχουν λοιπόν οι ψευδομάρτυρες που δεν έχουν ποτέ βιώσει. Απλά ακούσανε, τους είπαν, θυμηθήκανε, το είχαν κάπου διαβάσει. Το είπε ο Σωκράτης, το είπε ο Θεμιστοκλής, το είπε ο ένας, το είπε ο άλλος. Μη σας νοιάζει, ρε, τι λέει ο καθένας. Δουλέψτε με τη δική σας εμπειρία και φέρτε στο εσωτερικό δικαστήριο το δικό σας, τους μάρτυρες, τους αυτόπτες. Τη δική σας βιωματική κατάσταση, γιατί εγώ πες το πέρασα. Και όχι ένα μάρτυρα, γιατί ένας το βλέπει από μία οπτική. Φέρτε όλες τις φορές που έχετε μαρτυρήσει το ίδιο γεγονός από πολλές φορές, από πολλές συνειδήσεις, από πολλές πλευρές, για να έχετε την ολική εικόνα. Αν δεν δουλέψετε σωστά το δικαστήριο, αν δεν έχετε το δικαστή να συντονίζει, αν δεν έχετε το μάρτυρα, θα λέγαμε το σωστό, και άλλο μάρτυρα, και άλλο μάρτυρα, αν δεν έχετε τους ενόρκους να έχουν ορκιστεί για την αλήθεια. Και αυτή η ενόρκη ποιοι είναι? Η εμπειρία σας. Τι είναι η ενόρκη? Η δική σας εμπειρία. Όλη η εμπειρία που έχετε, γιατί από πού νομίζετε βγάζετε τιμιγορίες? Από την εμπειρία σας. Από πού νομίζεις βγάζεις τιμιγορίες? Άρα λοιπόν, δουλέψτε μέσα σας με όλα αυτά τα πράγματα. Φέρτε τη δικαιοσύνη πρώτα μέσα σας για να τη δείτε και απ' έξω. Εδώ τσακώνονται όλοι, 25 χρόνια αγαπημένοι, γίνεται μια λαδιά, σε αλήτη, σε χωρίζω, να πάνε να γαμηθείς, σε επίξε, ενδείξει ιστορίες. Αυτή είναι. Πού είναι το ιστορικό δικαστήριο? Πού είναι η υπεράσπιση? Ένας κατήγορος, μπλα 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 μπλα, τέρμα. Πού αυτοί οι άνθρωποι να κάτσουν? Βάζουν αυτό που δεν φταίει φυλακή. Οι άλλοι σκοτώσαν τον Χριστό και αφαίρεσαν τον Βαραβά.
Τώρα οι εγκληματίες είναι έξω και οι άλλοι είναι μέσα. Δηλαδή δεν βλέπετε τι γίνεται. Όλα αυτά τα πράγματα σας είπα είναι αντιπροσωπείες της ψυχολογικής μας κατάστασης. Έτσι λοιπόν και εμείς τι κάνουμε, τα παίρνουμε όλα ξανά μέσα μας και τα φτιάχνουμε μέσα μας για να μπορούμε να τα εκφράζουμε έξω και να φτιάξουμε μια καλύτερη κοινωνία. Ξαναπάρτε τα λοιπόν όλα μέσα σας. Ανακαθορίστε τα. Στο δικό σας σύμπαν. Μπορείτε να τα κάνετε ό,τι γουστάρετε, γιατί είστε θεοί. Φτιάξτε τα όπως θέλετε. Πάτε τους ορισμούς, κανόνες. Δουλεύετε κανονικά. Και μετά θα βγει από εσάς αυτό που έχετε φτιάξει. Ό,τι κάνει ο Θεός, ό,τι κάνει το σύμπαν, ό,τι κάνει τα πάντα. Φέρτε τα μέσα σας. Βάλτε τα στον πυρήνα. Λιώστε τα. Και ξαναφτιάξτε τα όπως κάνει η γη. Ακριβώς αυτό το ίδιο. Αυτές τις μέρες λοιπόν φίλοι μου, έτσι, ας μας πιάσει όλους το πνεύμα των Χριστουγέννων. Ας μπούμε στην αγάπη, στην ένωση, στη συγχώρεση, στην κατανόηση ότι όλοι χρειάζονται και ας ξεκινήσουμε να δώσουμε, έτσι, το παράδειγμά μας πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα το παράδειγμά μας για το τι κοινωνία θέλουμε να είμαστε μέσα. Τι πολίτες της κοινωνίας θέλουμε να είμαστε. Πώς θέλουμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Ελάτε να τα ζήσουμε αυτά τα Χριστούγεννα, τα εσωτερικά, κατ' ουσίαν δηλαδή, και όχι στην περιουσία. Αυτές είναι οι ευχές μου. Λοιπόν, καλά Χριστούγεννα να έχουμε, καλή αλλαγή χρόνου να έχουμε και με το καλό, τις πρώτες μέρες του Ιουνίου θα κάτσω να σας πω πώς βλέπω την ενέργεια να πηγαίνει για τον καινούριο χρόνο. Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι ειρήνη σε όλους.